Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρώτα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση εκείνη και βασικά αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας, που συνεχίζει βέβαια να στενάζει από την ανεργία και τη φτώχεια που την καταδίκασαν οι πολιτικές των προηγούμενων χρόνων και τη χειροτέρεψαν πολύ οι πολιτικές των τελευταίων 5 χρόνων με την καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας, είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας σε συνδυασμό με την αίσθηση, με την κατεύθυνση κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής προστασίας και αναδιανομής προς όφελος των μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Η επανεκκίνηση της οικονομίας πρώτα απ' όλα απαιτεί σταθερότητα, που θα εξασφαλιστεί με την επιτυχία της πρώτης αξιολόγησης. Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που μετά τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων με τρόπο που να σωθεί η πρώτη κατοικία του Κοσμάκη που δεν μπορεί να πληρώσει, οφείλουν να περάσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην υγιή επιχειρηματικότητα για να επενδύσει. Γιατί η επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει. Και εδώ πρέπει να επενέσουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή των διοικήσεων των τραπεζών που θα ανακεφαλαιοποιούνται, για να μην συνεχίσει ο απόλυτος ανορθολογισμός, θα παραμένουν τόσα χρόνια στις τράπεζες οι ίδιες διοικήσεις που τις χρεοκόπησαν. Εργαλεία για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι το ΕΣΠΑ που αναπροσανατολίζεται και θα περάσει 4,5 δισεκατομμύρια έως το τέλος του χρόνου στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Ο αναπτυξιακός νόμος που κατατίθεται για ψήφιση και που αλλάζουν τα κριτήριά του και δίνεται προτεραιότητα στην χώρα προς θέμενη αξία, στην απασχόληση και στην καινοτομία, και η αναπτυξιακή τράπεζα για τους μικρομεσαίους και για τον αγροτικό κόσμο που θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Επανεκκίνηση που θα στοχεύει να οδηγήσει σε παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας με την κοινωνία όρθια, με μισθούς, μεροκάματα και εργασιακές σχέσεις Ευρώπης, όχι Κίνας, και με υγιή επιχειρηματικότητα και όχι τη διαιώνιση της κλεπτοκρατίας, των σκανδάλων και της αρπαχτής, και προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών και όχι όπως κατάγγειλε ο αρμόδιος υπουργός το 80% των έργων του Υπουργείου να το κατασκευάζουν 6 εταιρείες και των οποίων οι μισές να έχουν και κανάλια. Όσον αφορά την ενέργεια, η ελληνική ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζεται σήμερα από στρεβλώσεις και αλληλοσυγκρόμενες επιλογές προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπολίων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της πλήρους απουσίας μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και εθνικής πολιτικής τόσα χρόνια, αλλά και μηχανισμών έγκαιρης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Η επιτυχία των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης για την περιβαλλοντολογική, κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτουν ριζικό μετασχηματισμό και στην ενεργειακή αγορά, η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τομείς αιχμής της οικονομίας για το ξεπέρασμα της κρίσης, για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, για την οικοδόμηση παραγωγικής δομής και για την ύπαρξη έργων υποδομής ακόμα και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Βασικοί στόχοι του νέου ενεργειακού σχεδιασμού, αναφέρθηκαν και από τον αρμόδιο υπουργό, τον Πάνο του Σκουρλέτη, πριν λίγο, θα αποτελέσουν η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η προάσπιση των υγιών επιχειρηματικών δυνάμεων της ενέργειας, ιδιαίτερα των μικρών αποκεντρωμένων έργων που πραγματικά συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλων των κατηγοριών της εγχώριας παραγωγικής υποδομής και βέβαια η προστασία των καταναλωτών με τη μείωση ενα δυνατόν του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος πάντων σε καμία περίπτωση με την περαιτέρω αύξηση του. Η ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας που εξαγγέλθηκε πριν από λίγο θα βοηθήσει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την αγροτική οικονομία, απαιτείται ο διαχωρισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και η προσπάθεια προστασίας του, ιδιαίτερα του μικρού αγρότη που πραγματικά δοκιμάζεται σκληρά, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Να περάσει στα βιβλία εσόδων εξόδων που ορθώς εξαγγέλθηκαν ότι πρέπει να κρατούν οι αγρότες, όλα τα έξοδα, τα οικογενειακά τεκμαρτά μεροκάματα, τα μεροκάματα και όλα τα έξοδα των μετακλητών εργατών γης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που τελειώνει όσον αφορά τη μείωση του κόστους της μετάκλησης, να δοθεί καλλιεργητική κάρτα για να μπορέσει να προμηθευτεί τα απαραίτητα για την καλλιέργεια, να ψηφιστεί ο νέος νόμος για τις συνεταιριστικές οργανώσεις και να γίνει μεγάλη προσπάθεια για την εκ νέου οργάνωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε νέα βάση, απαλλαγμένη από τις παθογένειες και τις λαμογές του παρελθόντος. Να διεκδικηθούν ποιοτικές αγορές και σοβαρή συμμετοχή στις διεπαγγελματικές οργανώσεις για να καλυτερεύσει το αγροτικό εισόδημα, παράλληλα με την παρέμβαση στη σχέση τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την οποία εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές για να διαχειριστεί την πολύ δύσκολη κατάσταση, και την εμπιστεύτηκε γιατί αυτή η κυβέρνηση, μη έχοντας καμία σχέση με τη διαπλοκή, τη διαφθορά, με τις παθογένειες του παρελθόντος των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί και είναι η μόνη που θα τα βάλει μαζί τους, θα προχωρήσει με γοργά βήματα στη σταθεροποίηση, στην επανεκκίνηση της οικονομίας και την επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στην μείωση της ανεργίας, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην κοινωνική προστασία και την αναδιανομή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιφάκη. Το λόγο έχει...